Να πάω στον κύριο Τοσουνίδη, γιατί σίγουρα ο χρόνος θα είναι περιορισμένος. Έμειναν ακριβώς 48 ώρες. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος εδώ άνοιξε τα χαρτιά του στην αρχή. Μετά τα άνοιξε περισσότερο. Μετά ξεγυμνώθηκε ο ίδιος, λέγοντας χθες ότι τρελαίνεται στην ιδέα. Ουσιαστικά αυτό μας είπε, είναι η τιμή του να είναι υποψήφιος, να είναι στις λίστες του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραίες επιλογές έκανε ο πρόεδρός σας, κύριε Τοσουνίδη. Καλημέρα. Κύριε Βενιέρη, καλημέρα. Θα σας πω καταρχήν ένα ευχαριστώ για τη φιλοξενία στο Focus. Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Το χαίρομαι. Μάλιστα τώρα πρέπει να σας πω, έχει καμιά εβδομάδα, σας αντιμετωπίζω και με λίγο, όχι ακριβώς, δεν θα πω ήκτο, δεν είναι λάθος, με πολύ συμπάθεια, γιατί σας πρόδωσε, όπως έκανε πολλούς άλλους όταν φωνάζαμε εμείς, λουστήκατε κι εσείς και ο πρόεδρός σας τώρα, τι σημαίνει ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στις συνεργασίες. Το λέτε εσείς πλέον, έτσι. Σας πρόδωσε. Κύριε Βενιέρη, ναι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η ειλικρίνεια και η τίμια στάση δεν έχει να φοβηθεί ποτέ τίποτα. Δεν μετανιώνουμε για τα πρώτα χρόνια της συγκυβέρνησης, γιατί πετύχαμε πολύ σημαντικούς στόχους προς όφελος της πατρίδας μας και του λαού μας. Αν αποκαλύφθηκε αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης ο Τσίπρας, αυτό είναι ένα πρόβλημα δικό τους που το αξιολογούν και θα το κρίνουν όλοι οι συμπατριώτες μας, όλη την Ελλάδα. Για τον κύριο Παπαχριστόπουλο που αναφερθήκατε, δεν έχω άλλο σχόλιο να πω. Νομίζω ότι αυτό που είπατε εσείς είναι αρκετό. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να ξέρετε, κύριε Βενιέρη. Εσείς τον διαλέξατε, είναι... έτσι. Την Κουντουρά, τον Παπαχριστόπουλο, τον Κουίκ, την Χρυσοβελόνη, τον Κόκαλη, ο κύριος Καμένος. Και εσείς δεξί χέρι και είστε και πολύ πιστός και αυτό σας τιμά. Εσείς τους διαλέξατε. Δικοί σας βουλευτές και η ποιότητά τους είναι. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω, το έχω κάνει χωρίς να έχω κάποιον για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση. Θέλω να σας πω το εξής. Όταν στρέφομαι γύρω μου και σας μιλώ προσωπικά, σαν Θόδωρος Τοσουνίδης. Και όχι με την πολιτική μου ιδιότητα. Και βλέπω εκατοντάδες και χιλιάδες συναγωνιστές μου σε όλη την Ελλάδα, αυτοί που στηρίζουν την προσπάθειά μας και τώρα και γινόμαστε ακόμα πιο ενωμένοι και πιο δυνατοί, δεν με ενοχλούν και δεν με φοβίζουν οι μεμονωμένες συμπεριφορές. Έχετε δίκιο ότι πάντοτε εκπλήσει δυσάρεστα όταν βλέπεις τέτοιες συμπεριφορές και στάσεις που προτάσσουν το προσωπικό συμφέρον έναντι του κοινού σκοπού και των αρχών και των αξιών, αλλά συνεχίζουμε και μας δυναμώνουν αυτά, κύριε Βενιέρη, και νομίζω ότι αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται σε όλη την Ελλάδα και επιβεβαιώνει τα λόγια μου. Είμαι σε θέση, και επειδή γνωριζόμαστε, κύριε Τοσουνίδη, είμαι σε θέση να ξέρω για έναν σίγουρα και για μισό μέσα από τρίτες πληροφορίες μου ότι ο κύριος Καμένος προσπάθησε να προσετεριστεί ανεξάρτητους πλέον, αλλά βουλευτές οι οποίοι εξελέγησαν με τους ανεξάρτητους Έλληνες για να μπορέσει να κρατήσει την κοινοβουλευτική ομάδα. Την Πέμπτη, ο Παπαχριστόπουλος είπε πρώτα εδώ στον Focus το προηγούμενο Σάββατο ότι τελειώνει, παραδίδει την έδρα, πάει σπίτι του και αυτή πάει στον Quick. Εσείς τι θα κάνετε? Θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και αυτό δεν είναι. Ξέρετε ότι έχουν βολιδοσκοπηθεί κάποιοι άλλοι βουλευτές ή δεν το ξέρετε? Επιτρέψτε μου. Πείτε μου αυτό, καταρχάς επιβεβαιώστε μου. Ένα-ένα με τη σειρά. Ναι. Πρώτον, το θέμα κοινοβουλευτικής ομάδας των ανεξάρτητων Ελλήνων. Θεωρούμε και θεωρώ προσωπικά ισχυρά, με επιχείρημα και με νομική κατοχύρωση, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο κανονισμός είναι σαφής, καλύπτει απόλυτα την κοινωνική ομάδα και τη συνέχισή της από πλευράς των ανεξάρτητων Ελλήνων, μόνο αν θελήσει αυτό που κατήγγειλε και ο Πάνος Καμένος, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης, να προχωρήσει σε μια λανθασμένη ερμηνεία του κανονισμού, μια πραξικοματική πράξη, μόνο τότε θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα, αλλά θα πρέπει να το στηρίξει και νομικά αυτό. Οπότε θεωρώ ότι οι επιλογές του Παπαχριστόπουλου λίγο αγγίζουν τους ανεξάρτητους Έλληνες, που έτσι κι αλλιώς συνεχίζουμε την πορεία μας. Νούμερο 2, όσον αφορά τις προσεγγίσεις. Ήταν σαφής και χθες η συνέντευξή του ο Πάνος Καμένος, ότι δεν στρεφόμαστε παρακαλώντας κανέναν. Όσοι θέλουν όμως, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τον αγώνα μας και ξανατοποθετώντας στην κρίση τους τα γεγονότα πώς εξελίχθηκαν, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Τίποτα άλλο. Μέχρι εδώ. Έχει γίνει προσπάθεια άμεση. Δεν λέω τώρα ένα γενικό δημόσιο κάλεσμα. Έχετε, είστε σε θέση να μας το επιβεβαιώσετε? Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω τίποτα. Σας ξεκαθάρισα αυτό που ίδιος ο Πάνος Καμένος. Δεν γνωρίζετε εσείς για προσωπικές επαφές του κυρίου Καμένου με ανεξάρτητους βουλευτές για να μπουν και πάλι στο κόμμα? Δεν γνωρίζω, κύριε Βενιέρη. Ντάξει. Παρακολουθώ τα δημοσιεύματα. Το δέχομαι. Έχω εξηγήσει όμως ότι το σημαντικό είναι ότι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ένα κίνημα Ελλήνων πολιτών και συνεχίζουμε έτσι. Ωραία. Και θέλω να ξέρετε ότι δεν υπάρχει ζήτημα στην ουσία του,
μόνο εάν με λάθρος τρόπο ερμηνεύσει ο πρόεδρος της Βουλής, και το παραλαμβάνω, τον κανονισμό της Βουλής, μπορεί να προκύψει ζήτημα για αυτούς όμως που θα προκαλέσουν ένα πραξικόπημα μέσα στο Κοινοβούλιο. Λοιπόν, κύριε Τοσουνίδη, ακούστε, επειδή εγώ δεν θέλω να υποκρίνομαι. Αυτό το οποίο πάει να γίνει, εγώ το άκουσα από πρώην αντιπρόεδρο που είναι στελεχός σας της Βουλής. Ότι αυτό ορίζει ο κανονισμός. Πρώην τώρα, αντιπρόεδρο που είναι στέλεχός μας και τα λοιπά. Ποιος είναι, ξέρετε ποιος είναι. Έχω μιλήσει εγώ μαζί με τον Παναγιώτη και μου λέει όντως ο κανονισμός, Δημήτρη μου λέει, με το ΦΟΚΑ δεν μας κάνει κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι λάθος ερμηνεία. Φοβάμαι ότι αν υπάρχει αυτή η συνδιάλεξη που μου επικαλείστε. Σας το λέω, δεν υπήρχε λόγος να μην σας το πω. Να ζητήσετε από αυτόν τον πρώην αντιπρόεδρο και τα λοιπά να επικοινωνήσει μαζί μου και να του παράσχω κάθε πληροφορία, αλλά και γνωμοδοτήσεις νομικών και συνταγματολόγων, για να καταλάβουν την λάθος ερμηνεία που δίνεται στον κανονισμό. Ωραία, αν τελικά ο κύριος Βούτσης, καλός ή κακός, δεν πιστεί από τα επιχειρήματά σας και δεν κάνει δεκτό αυτό που λέτε. Δεν είστε κοινοβουλευτική ομάδα. Τι κάνετε? Ναι. Τι κάνουμε? Ναι. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατοί. Είναι ξεκάθαρο. Η συζήτηση σήμερα στην Ελλάδα, το ότι πυκνώνουν οι τάξεις μας, το ότι έχουμε ακόμα και επιστροφή στελεχών μας σε όλη την Ελλάδα που στάθηκαν με προβληματισμό, μην καταλαβαίνοντας τις κινήσεις μας στο προηγούμενο διάστημα, δείχνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ορισμένοι θέλουν να προβλέψουν ακόμα μία φορά για μας, ότι δίθεν διαλυόμαστε. Θα δείτε πολύ γρήγορα και ενδεχομένως συζητήσεις που κάνετε έξω στην κοινωνία να το αντιλαμβάνεστε, ότι δικαιώνεται ο Πάνος Καμένος και ανεξάρτητοι Έλληνες και ισχυροποιούνται όσα πραξικοπήματα και να προσπαθήσουν να κάνουν. Το ότι θα το αφαιρέσουν χρόνο στο Κοινοβούλιο και θα δυσκολέψουν λίγο την δραστηριότητα μας μέσα στη Βουλή, μας δυναμώνει έξω στην κοινωνία και το κίνημα μεγαλώνει. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω, νομίζω το βλέπετε κάθε μέρα και είναι πολύ έντιμο ότι ο Πάνος Καμένος σήμερα θυμήθηκε πράγματα τα οποία συνέβησαν πριν από λίγους μήνες. Είναι πολύ έντιμο ότι πολέμησε μέσα από την κυβέρνηση και απέτρεψε πάρα πολλά. Είναι πολύ έντιμο να σου κάνουν πρόταση να γλιτώσει, και θα το πω λαϊκά, το τομάρι σου και εσύ να λες όχι, έχω αρχές και αξίες και έχω ορκιστεί σε Θεό και σε λαό να τηρίζω αρχές και αξίες, και το κάνει. Αυτό το κάνεις, αυτό το κάνεις, όχι, συγγνώμη λίγο κύριε. Δείξτε μου παραδείγματα, κύριε Βενιέρη, υπουργών και συγκυβερνητών που να έχουν εγκαταλείψει την εξουσία. Και ο Πάνος Καμένος το έχει κάνει δύο φορές για να υπηρετήσει τις αξίες του. Μα αυτό είναι το μεγάλο γεγονός. Δεν την εγκατέλειψε ο Καμένος την εξουσία. Τον εγκατέλειψε ο Τσίπρας. Τι λέτε τώρα? Αυτό που λέω. Τι λέτε τώρα, κύριε Βενιέρη? Μα ήδη σας είχε κλέψει τους βουλευτές, τους υπουργούς. Ετοίμασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία. Σε παρακαλώ, κύριε Τοσμίδη. Ετοίμασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία. Έλεγε ο ίδιος, εμείς δεν πήραμε χαμπάρι, ότι θα έχει πάνω από 151 χωρίς τους ΑΝΕΛ. Πήγε 152, πόσο πήγε 153, γιατί μοίρασε τα υπουργεία στους δικούς σας ανθρώπους και μετά φύγατε ουσιαστικά. Ακούστε, κύριε Βενιέρη. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, ότι εσείς φύγατε, θέλατε να κάνετε. Συγγνώμη λίγο. Αν θέλατε να κάνετε κακό στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα το είχατε κάνει εγκαίρως, όχι τώρα που σας έδιωξε. Ακούστε με. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε κακό σε κανέναν. Το θέμα είναι να υπηρετήσουμε την πατρίδα και τα συμφέροντά της. Αλλά θέλω να σας πω, όχι με πολιτικό επιχείρημα, με ένα απλό επιχείρημα. Το ότι αμαρτάνει ένα μέλος μιας οικογένειας, της δικής μας οικογένειας, της δικής σας ή της δικής μου, δεν σημαίνει ότι είναι αμαρτωλή όλη η οικογένεια. Το ότι θέλησαν κάποιοι να ανταλλάξουν υπουργικούς στόχους έναντι της ψήφου που έχουν μέσα στη Βουλή είναι δικό τους αμάρτημα, όχι των ανεξάρτητων Ελλήνων που συνεχίζουμε. Και αυτό είναι επιβεβαίως ότι παραμένουμε σταθεροί στις αξίες μας και στις αρχές μας. Και αυτό πρέπει, κύριε Βενιέρη, επειδή γνωριζόμαστε, είμαστε συμπολίτες και πολλά χρόνια γνωστοί και συνομιλητές, θα πρέπει να το αναγνωρίζετε. Δεν γίνεται τη μία μέρα να καταγγέλλετε τον Πάνο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες ότι είναι βιδωμένος στην Υπουργική Καρέκλα, και όταν αποδεικνύει ότι δεν είναι και υπηρετεί τις αρχές του, να τον καταγγέλλετε ότι αυτό δεν είναι τίποτα, είναι σχεδόν στημένο. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα και νομίζω όσοι μας ακούν το καταλαβαίνουν και το δέχονται με ικανοποίηση, ότι επιτέλους στην πολιτική υπάρχει και αλήθεια, υπάρχει και συνέπεια, και αυτό το αποδεικνύουμε. Το Απαχιστόπουλο δεν τον κρατούσα τόσο καιρό και το διώχνατε? Νομίζω ήμουν σαφής και σε μεταξύ μας. Όχι, δεν ήσασταν. Ήμουν σαφής. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε, ο Απαχιστόπουλος είναι στο Σανέλ. Ναι, και. Τώρα αστειευόμαστε. Είναι σε μία. Χθες μόλις δήλωσε ότι θα είναι τιμή του να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε με, κύριε Τοσουνίδη. Χθες μόλις ο ίδιος δήλωσε ότι είναι τιμή του να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα είναι ΑΝΕΛ.
Είναι ανέλακο, με Παπαχριστόπουλο, επαναλαμβάνω, τον κρατάτε, ενώ ο κύριος Καμένος πλέον, βλέποντάς τους προχθές και μάλιστα χειροκρότησα τον Καμένο και πραγματικά όχι με λύπησε, με εξόργησε ο άφιλος πρωθυπουργός σε εκείνο το στιγμιότυπο που τον κοίταγε ο Καμένος στα μάτια και ο άλλος γύρισε απαλού και ντρεπόταν. Κρατάτε τον Παπαχριστόπουλο στο κόμμα, ο οποίος λέει: εγώ με τον Τσίπρα. Τι μου λέτε τώρα? Αυτά τι είναι, τεχνάσματα δεν είναι? Κύριε Βενιέρη, κύριε Βενιέρη, χαίρομαι πάρα πολύ που διακρίνεται το που βρίσκεται το δίκιο και η αλήθεια. Μόνο με το παράδειγμα. Μα δεν έχω λόγο εγώ. Εγώ είμαι πολύ έντονος. Είμαι παθιασμένος με τη δουλειά μου. Δεν χρωστάω σε κανέναν και θέλω να λέω την αλήθεια όπως την έχω στο μυαλό μου, χωρίς να χρειάζεται να συμφωνούμε. Το σέβομαι και πάντα με χαρά ανταποκρίνουμε στις προσκλήσεις σου, ασχέτως και αν έχουμε σε πολλά σημεία διαφορετικές προσεγγίσεις. Θέλω να ακούσω να μου πείτε γιατί τον έχετε ο Παπαχριστόπουλος σήμερα στο κόμμα σας. Θέλω να σου πω το εξής. Το ερώτημα θα έπρεπε να τεθεί πρώτα απ' όλα στον ίδιο τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Γιατί ξέρετε είναι πολύ σημαντικό, το κορυφαίο, αν θέλει κάποιος να εγγράφεται ή να διαγράφεται από τη συνείδηση του κόσμου. Ένα πειθαρχικό μέτρο δεν λέει τίποτα, αν θέλετε, στο κάτω-κάτω. Το πώς στέκεσαι απέναντι στους ανθρώπους που σε στήριξαν, σε εμπιστεύτηκαν, πολιτικά σε ανέδειξαν, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε το κεφάλι ψηλά, γιατί στη συνείδηση του κόσμου έχουμε εγγραφεί με θετικό πρόσημο. Οι προσωπικές συμπεριφορές δεν μας επηρεάζουν. Συνεχίζουμε, κύριε Βενιέρη, και θα έχουμε πολλές συζητήσεις για να μπορώ να σε επαναλάβω ένα πράγμα. Ότι βλέπετε η κοινωνία αναγνωρίζει την αλήθεια και ποιοι την υποστηρίζουν. Εδώ μπροστά μου έχω τώρα 4-5 μηνύματα που μπορώ να τα κάνω και screenshot αν δεν πιστεύετε, όπου όλοι ουσιαστικά έχουν κοινό τόπο. Αργήσατε. Όσο ήσασταν, γράφει κάποιος, όσο ήταν στην καρέκλα ήταν μια χαρά. Σας λέω τι γράφει ο κόσμος. Έτσι και εδώ ξεχωρίζω το ακροατήριο του Focus είναι και πολύ άριθμο και είναι και καλό ακροατήριο. Κύριε Βενιέρη, δεν χρειάζεται, πιστεύω ότι μου λέτε, γιατί αρκετές φορές στις δικές μου κοινωνικές και προσωπικές επαφές αντιμετωπίζω αυτό το ερώτημα ή αν θέλετε αυτή του είδους την κριτική. Θα απευθυνθώ στους καλοπροαίρετους και όχι στους αυτούς που έχουν δογματική προσέγγιση των πραγμάτων. Και θα πω ένα πράγμα. Κάνεις επιλογή των κινήσεων σου όταν είσαι υπεύθυνος και ένας τέτοιος πολιτικός ηγέτης είναι ο Πάνος Καμένος, ανάλογα με τις εξελίξεις σε ποιον το συμφέρον. Πότε έπρεπε να γίνει? Έπρεπε να γίνει το Ιούνιο με μια ψευτομομφή που έτσι κι αλλιώς δεν είχε καμία μα καμία τύχη, γιατί δεν μπορούσε να συγκεντρώσει με τίποτα τους 151 και να ανατρέψουμε όλη την εξέλιξη εξόδου από τα μνημόνια. Τώρα δίνουμε επιτέλους ανάσταση στους Έλληνες για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία. Και όλα αυτά για ένα καπρίτσιο του Μητσοτάκη βράδυ την άκρη μου στον αέρα, όταν δεν υπήρχε τίποτα. Γιατί όταν πήραμε τις πρωτοβουλίες όπως δεσμευτήκαμε, όπως την προηγούμενη Πέμπτη παραδείγματος χάρη, και ζητήσαμε να στηρίξουμε όλοι μαζί την πρότασή μας για τη συνταγματικότητα της συμφωνίας των Πρεσπών, ο Μητσοτάκης έκλεισε το μάτι στον Τσίπρα και ψήφισε μαζί του υπέρ της συνταγματικότητας. Όχι, ενώ δεν υπάρχει, επειδή το θέμα έχει απασχολήσει πάρα πολύ, τώρα ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα, ότι όλοι σας, για να τριπλάρετε, ποιος σας είπε ότι λογοδοτείτε στην Νέα Δημοκρατία, στην κοινωνία λογοδοτείτε? Ασφαλώς, αυτό το θέμα της αντισυνταγματικότητας. Επειδή είπατε πρώτες, ναι, δεν με ενδιαφέρει με πρόταση μορφής. Το θέμα της αντισυνταγματικότητας, στο οποίο αναφέρεστε, εμείς εδώ το εξαντλήσαμε με 5 ακαδημαϊκούς συνταγματολόγους γνώστες. Δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Και δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή το λέτε μόνο εσείς για λόγους επικοινωνιακούς. Όχι, όχι. Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κύριος Δένδιας εκείνη τη μέρα ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, το απέδωσε ότι δεν θέλω να ψηφίσω τη Χρυσή Αυγή, να δώσω λαβή και χώρο κτλ. Υπήρχε η πρόταση των ανεξάρτητων Ελλήνων περί αντισυνταγματικότητας πάνω σε κείμενο και γνωμοδότηση του κυρίου Κασιμάτη του συνταγματολόγου. Ακούστε με λοιπόν, ο κύριος Δένδιας, και σας παρακαλώ αναζητήστε την τοποθέτησή του της Πέμπτης, όταν απαντούσε γιατί θα ψηφίσει μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, τότε είπε δεν θα μπω στην ουσία, αλλά στην γενική πολιτική κατάσταση. Τον άκουσα, αυτό σας κατάσταση. Λέω. Αυτό σας λοιπόν, είπα και εγώ, δεν είπαμε κάποιος, κάτι διαφορετικό. Όταν κάποιος απορρίπτει μια πρόταση, οφείλει να στηρίξει επί της ουσίας το επιχείρημά του. Επειδή ακριβώς δεν υπήρχε τέτοιο επιχείρημα και επειδή Μητσοτάκης και οι δικοί του ήθελαν την βρώμικη δουλειά, εντός εισαγωγικών, να την κάνει η κυβέρνηση του Τσίπρα, ήταν ανακουφισμένοι μαζί και του δώσανε πλάτη. Όχι μόνη της η κυβέρνηση, μαζί σας. Όχι.
Όχι, κοιτάξτε, κύριε Βενιέρη. Σουνίδη, από όχι, το Σεπτέμβριο, ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Όχι, επειδή, κύριε Βενιέρη, επειδή εγώ διαβάζω πάρα πολύ και τα ψηλά γράμματα. Από το Σεπτέμβριο, αφότου συμφωνήσατε στο προσχέδιο για την Συμφωνία των Πρεσπών, ο Καμένος, ο Πάνος, ο Καμένος και εσείς κάνατε μια εκτίμηση. Είπατε δεν θα περάσει από τα Σκόπια. Δεν πιστεύατε. Και εγώ δεν σας κρύβω ότι περίμενα θα σκαλώσει τα Σκόπια, δεν έβγαινε. Πώς τους βρήκε τους 8, δεν ξέρω, βουλευτές ο Ζάεφ. Τους βρήκε όμως. Εσείς θεωρούσατε ότι θα σκαλώσει και πήρα τον ύπνο του δικαίου. Μετά βλέπατε ότι η ιστορία αρχίζει να ξεσκαλώνει και πάει και κάνει ο Καμένος συμφωνία με τον Τσίπρα ότι μέχρι το Μάρτιο δεν θα ανοίξουμε εμείς αυτό το θέμα. Και αφήσατε τις εξελίξεις στα χέρια του Ζάεφ. Σας παρακαλώ, κύριε Τσουνίδη. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ, εγώ κύριε Βενιέρη. Αφήσατε τις εξελίξεις στα χέρια του Ζάεφ για να έχουν το μισθό του η Κουντουράκη ο Κουίκ. Σας άκουσα. Χαλάλη του οι μισθοί του. Ακούστε όμως, οι εκτιμήσεις που κάναμε ήταν ορθότατες. Ξεχνάτε σε αυτήν την εξέλιξη των γεγονότων που περιγράψατε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είναι ένα άκυρο, μια άκυρη συμφωνία, γιατί αντισυνταγματικά με τα Σκόπια την προχώρησαν μετά από ένα δημοψήφισμα που το 71% του κόσμου τους γύρισε την πλάτη. Ήταν πολύ σωστή εκτίμηση. Βεβαίως δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί η διαδικασία κόντρα στο Σύνταγμά τους και με μια αναγνώριση του διεθνή παράγοντα. Από εκεί και πέρα πήραμε πρωτοβουλίες. Και γιατί δεν σταματήσατε εκεί την πορεία της κυβέρνησης? Εκεί λοιπόν. Όταν το καταλάβατε στον προϋπολογισμό, γιατί δεν καταψήφισατε την κυβέρνηση? Να τελειώνουμε. Ο προϋπολογισμός έπρεπε να ολοκληρωθεί και να περάσουν μέτρα που είναι προς την ανακούφιση του ελληνικού λαού και ανοίγουν δρόμο ευημερίας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και αμέσως τον Ιανουάριο, με το που προκύπτει η διαδικασία να ολοκληρώνεται στα Σκόπια, πήραμε τις πρωτοβουλίες και αλλάξαμε το τοπίο. Και μπορούσαμε να το σταματήσουμε αν ήταν ειλικρινής και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δυστυχώς και αυτοί παραχωρούν με σύνθετη ονομασία το όνομα της Μακεδονίας. Γι' αυτό είναι ανακουφισμένοι που τη δουλειά την έκανε ο Τσίπρας και δεν χρειάστηκε αυτοί να βγάλουν το φερετζέ που φοράνε. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα, κύριε Βενιέρη, και δεν χωρούν αμφισβήτηση. Είναι γεγονότα. Ο κύριος Καμένος εξαπατήθηκε σκοπίμως ή επειδή η συγκυρία το αφαιρέ έτσι από τον κύριο Τσίπρα? Ποια είναι η εκτίμησή σας? Δεν κατάλαβα το ερώτημα. Το σκοπίμως τι σημαίνει? Ότι ήταν μεθοδευμένο από την αρχή από τον κύριο Τσίπρα να τα φέρει τα πράγματα έτσι. Είναι πάρα πολύ απλό. Εγώ Θόδωρε, ναι, το έγραψα αυτό που συνέβη. Δεν είμαι μάντης του προφήτης εκείνα. Αν θα πας στο Twitter, θα δεις αυτό το σεναριάκι. Είναι γραμμένο από τα χεράκια μου από τον Οκτώβριο. Αυτό που έγινε τώρα, μετά τις γιορτές. Θα απαντήσω, Δημήτρη. Έτσι, και ρωτάω εγώ τον Τσουνίδη. Σας εξαπάτησε ο Τσίπρας επειδή το είχε σχεδιάσει ή επειδή οι εξελίξεις ήρθαν έτσι, σας εξαπάτησε? Πρώτα απ' όλα, ο Αλέξης ο Τσίπρας θεωρώ ότι καταρχήν εξαπάτησε ένα ολόκληρο λαό. Αργήσατε να το καταλάβετε. Ένα, ακούστε με, όχι, μισό. Το να είσαι συνεπής σε αυτά που δεσμεύεσαι δεν είναι αμαρτία. Από κάποια στιγμή και μετά είναι σαφές ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλή έκαναν μία επιλογή, ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Προκειμένου να πετύχουν αυτό που ήθελαν, δεν τους ενδιέφερε τι μέσα θα χρησιμοποιήσουν. Μια μακιαβελική προσέγγιση που δυστυχώς εξέπληξε όλους τους Έλληνες. Όχι μόνο εμάς τους ανεξάρτητους Έλληνες. Λοιπόν, ακούστε με, κύριε Βενιέρη, με τον ίδιο τρόπο που ήμασταν δίπλα-δίπλα με το ΣΥΡΙΖΑ για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα και τις προτεραιότητες ενός λαού, με τον ίδιο τρόπο στεκόμαστε παλικαρίσια απέναντί τους και πολεμάμε το ψέμα και την ασυνέπεια. Πολεμάμε υπέρ των συμφερόντων μιας Ελλάδας και ενός λαού που και τώρα θα σας πω είχε και έχει το δικαίωμα να εκφραστεί, να πει ναι ή όχι στην παράδοση του νόμου της Μακεδονίας και δεν του το επέτρεψαν. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Το τελειώσατε αυτό με τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσουνίδη, μην επανέρχεστε. Το τελειώσατε αυτό. Εσείς το τελειώσατε. Αφήστε. Οι άλλοι έχουν ευθύνες γιατί βολεύτηκαν. Εγώ, βλέπετε, δεν σας διέκοψα. Θεωρώ ότι όντως η Νέα Δημοκρατία έχει βγάλει ένα βάρος από τις πλάτες της. Εγώ δεν σας κρύβω, μέχρι τελευταία στιγμή πίστευα ότι ο Τσίπρας θα κάνει ακόμη μια απάτη πολιτική. Δεν θα την περάσει τελικώς, θα τα φέρνει τα πράγματα στα άκρα και θα έλεγε μετά πάρτι Μητσοτάκη και πέρασε την εσύ. Δεν το έκανε αυτό. Ίσως οι δεσμεύσεις να ήταν. Ναι, μπορεί, δεν διαφωνώ. Αλλά την συμφωνία την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς. Όχι. Οκ, okay, εντάξει. Όχι. Εγώ στις πρέσπες πάντως εσάς είδα. Εγώ στις πρέσπες, επειδή ήμουν στις πρέσπες. Στις πρέσπες δεν υπήρχε συμφωνία. Στις πρέσπες ήταν ένα προσύμφωνο, ναι, που είχε μπροστά του
άλλους 7 μήνες για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Σωστά. Και ήταν βέβαιο ότι μία κοπτοραπτική μεσοδέζικων πραγμάτων δεν μπορούσε να είναι συμφωνία που θα είχε ζωή και απεδείχθηκε μέσα στα Σκόπια. Επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ακούστε, αν το εννοούσε τόσο ανέλα αυτό που λέτε, τον Παπαχριστόπουλο δεν θα τον κρατάγατε τόσους μήνες να λέει ότι είναι υπέρ της συμφωνίας. Θα τον είχατε διώξει εγκαίρως. Κύριε Βενιέρη, ακούστε με λίγο. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος, αν θέλετε, μεταξύ όλων όσων εμφανίστηκαν εκ των υστέρων υποστηρικτές ενός πράγματος που ποτέ δεν είχαν ενστερνιστεί, έλεγαν ακριβώς τα αντίθετα, η Ελένη Κουντουρά, ο Κόκαλης και η Τέρενς και οι λοιποί, τουλάχιστον ο κύριος Παπαχριστόπουλος είχε την τιμιότητα και το θάρρος να τα εκθέσει ως επιχειρήματα αυτά που πίστευε από την αρχή. Ναι, αλλά οι άλλοι έφυγαν, σας πρόδωσαν εγκαίρως, αυτό είναι ακόμη στο Σανέλ. Και του το αναγνωρίσαμε αυτό. Με το Θανάση λοιπόν είναι μια διαφορετική, αν θέλετε, σχέση και είναι και ένας διάλογος που κατατέθηκε με θάρρος από την πλευρά του. Λοιπόν, δεν είναι το ίδιο πράγμα με τους ανθρώπους που έβγαιναν μέχρι πριν, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και μιλούσανε ότι δεν θα παραδώσουν ποτέ όνομα Μακεδονίας και μάλιστα απορούσανε, δημόσια διετύπωναν, να δούμε ποιοι θα τολμήσουν, ναι, να ψηφίσουν. Σωστό, ναι, αλλά κοιτάξτε, έχετε δίκιο για τους άλλους, αλλά κοιτάξτε, κάθε φορά που έκανε υπολογισμούς η κυβέρνηση και ήταν οριακό το 151, ο Θανάσης ήταν μέσα στο κόλπο και εσείς τον είχατε βουλευτεί. Πάντα μέτραγε πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε: Έχω αυτό, αυτό. Έχω την Παπακώστα, έχω αυτό. Έχω και το Θανάση. Ο Θανάσης ήτανε βουλευτής του Καμένου όμως. Δεν τον διώξατε. Βλέπετε ότι ακόμα και έτσι οι αριθμοί απέδειξαν ότι δεν ήταν τόσο κρίσιμη η ψήφος του. Δεν στηρίχτηκαν στην μία επιθέση. Έδωσε και άλλα υπουργεία. Ο άλλος έδωσε έτσι, και άλλες υποσχέσεις. Να πω λοιπόν το εξής. Όσο υπάρχει ένας ειλικρινής διάλογος, και αυτός υπήρχε, και μία ειλικρινής αντιπαράθεση επιχειρημάτων, πάντοτε όταν βλέπεις την στάση του συνομιλητή ότι είναι καθαρή, έχεις την ελπίδα και προσπαθείς να τον μεταπίσεις μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτό συνέβη με τον κύριο Παπαχριστόπουλο, με τον φίλο Θανάση. Αυτό. Και νομίζω είναι πολύ ανοιχτό. Δηλαδή, ακόμη μέχρι σήμερα, πούμε, πάλι, μέχρι τώρα, πούμε, δεν πιστήκατε. Σήμερα είναι βουλευτή σας. Νομίζω ότι έχει προδιαγράψει ο ίδιος την πορεία του. Καλά, μπορεί να πει μεθαύριο, δεν την κρατάω την έδρα. Τι θα κάνετε εσείς. Νομίζω. Είναι σας δικαίωμά του. Ναι, και είναι δικαίωμά του να συνεχίσει, πάνω, εντάξει, να συνεχίσει μία δεν πορεία θέλω που επέλεξε. Ξέρετε, γιατί είναι σημαντικός ο ένας βουλευτής και δεν είναι τόσο σημαντικό το ότι αποδεικνύεται ένας πολιτικός ηγέτης με το κίνημα που ηγείται, ότι είναι απόλυτα συνεπής και ειλικρινής και αγωνίζεται πραγματικά για αυτά που λέει και για αυτά που έχει δεσμευτεί. Αυτό είναι το σημαντικό της ιστορίας, κύριε Βενιέρη. Μάλιστα. Ωραία. Υπερβήκαμε κατά 5 λεπτά. Πάντα το κάνω μαζί σας γιατί έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τοσουνίδη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.